εκπομπή παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, στα Βορείου Ελλάδος, και να χαιρετήσουμε την βουλευτή δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, την κυρία Χαρά Κεφαλίδου. Τι κάνετε? Καλά, καλό φθινόπωρο. Τελειώσαμε με τις ΔΕΘ. Με κάψωνα κιόλας το φθινόπωρο, κυρία Κεφαλίδου. Νομίζω ότι λίγο έχουν ανατραπεί τα δεδομένα, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, βλέπετε και στον καιρό. Έλεγα τώρα, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ξεκινήσατε φυσικά και ήσασταν και πολλά χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προέκυψε η Δημοκρατική Συμπαράταξη. 2,5 χρόνια, για να μην μπερδευόμαστε. 2,5 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα είστε βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης και δεν ξέρετε πώς θα λέγεται ο νέος φορέας σε 2 μήνες από σήμερα. Τώρα αυτά δεν είναι λίγο περίεργα, κυρία Κεφαλίδου, όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο σας? Είναι μια πολύ, θα σας έλεγα, φυσιολογική εξέλιξη. Και ίσως είναι μία από τις πιο γόνιμες περιόδους που περνάει ο χώρος μας. Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται. Η πρωτοβουλία που σήμερα βλέπουμε την τελική της φάση έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς, αν θυμάστε, με την πρωτοβουλία των 58, μετά με την ελιά στις ευρωεκλογές. Και τώρα... και αυτό πρέπει να το πω με κάθε ειλικρίνεια, χάρη στην τόλμη και στη γενναιότητα της κυρίας Γεννηματά, κλείνει αυτή η προσπάθεια που είχε πάρα πολλούς αρχηγούς να συμμετέχουν σε αυτήν και ο κύριος Βενιζέλος προηγήθηκε, αλλά κλείνει αυτή η πρωτοβουλία χάρη στην γενναιότητα που έδειξε η κυρία Γεννηματά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και είπε πάμε σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα και ξεκινάμε με την εκλογή αρχηγού που έχει, όπως βλέπετε κι εσείς, οριστικοποιηθεί για τις 5 Νοέμβρη, είναι η πρώτη Κυριακή της αναμέτρησης και στο δεύτερο γύρο είναι ακριβώς η επόμενη Κυριακή. Αυτό και της το αναγνωρίζουμε και της το πιστώνουμε και το λέμε. Πάντως είναι λίγο οξύμορο όλα όσα συμβαίνουν. Έχετε μια μακρά εμπειρία, παρά το ότι είστε νέα. Έχετε μια μακρά εμπειρία από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο ναι, οξύμορο. Στην πολιτική έχει διάφορα στάδια. Από δεν πολύ είναι... νέα μέσα στην πολιτική. Αλήθεια. Όλα όσα συμβαίνουν είναι λίγο οξύμορα, κυρία Κεφαλίου. Δηλαδή ξεκινάμε να βγάλουμε σε κάτι επικεφαλής χωρίς να ξέρουμε πώς λέγεται αυτός ο χώρος, ποιες οι απόψεις αυτού του χώρου, ποιες οι ιδέες αυτού του χώρου. Δεν είναι από τη φύση του κάτι παράλογο, θα το χαρακτηρίσω? Θα σας έλεγα ότι πολλά μπορεί να πει κανείς. Κάποιοι μιλάνε ότι ίσως είναι προθύστερο το σχήμα. Το θέμα είναι ότι η πορεία χαράχθηκε, αποφασίστηκε και στο τώρα που βρισκόμαστε έχουμε μπροστά μας έναν πολύ σαφή στόχο. Και ποιος είναι αυτός? Ότι μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία από τη στιγμή που στο εγχείρημα συμμετέχει όλος ο χώρος που αυτή τη στιγμή φαίνεται να πάει ενιαία και συντεταγμένα και μιλάω και για τη δυνατότητα που δώσαμε στο ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη να συμμετέχει και στις κινήσεις πολιτών, σε όλο αυτό το κατακαιρματισμένο χώρο, θα σας έλεγα, της κεντροαριστεράς, συμμετέχει, ελπίζω συντεταγμένα και με ενιαίο τρόπο, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά και την επόμενη μέρα. Γιατί ό,τι και να πει κανείς για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, είναι παρελθόν. Εμένα μου αρέσει να κοιτάω μπροστά. Και κοιτώντας μπροστά, σας λέω ότι είμαστε καταδικασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας το παρελθόν στο πίσω. Δεν μπορούμε να κοιτάμε συνεχώς προς τα πίσω, ξέρετε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε συνεχώς το χθες. Κοιτάμε λοιπόν το τώρα και το αύριο. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία του χώρου, όπου είμαστε όλοι στην ίδια όχθη. Δεν είναι κανένας απέναντι. Θα έπρεπε να έχουν δεσμευτεί όλοι οι υποψήφοι, τουλάχιστον σε κάποια βασικά προαπαιτούμενα, κυρία Κεφαλίου. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή μπήκαν κάποιοι γιατί βρήκαν φως και μπορεί την επόμενη μέρα που δεν θα είναι επικεφαλής, αρχηγή κλπ. Να πούν τώρα φεύγουμε. Μιας και δεν μας βγήκε το πείραμα. Δεν θα έπρεπε από πριν να έχουν υπογράψει δέσμευση... ένα κείμενο? Ναι, έχετε δίκιο. Αυτή η δέσμευση υπάρχει. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με επικεφαλής τον κύριο Αλεβιζάτο. Και η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πρόσωπο του κυρίου Αλεβιζάτου που έχει φτιάξει μια επιτροπή για να μπορέσει να συνεννοηθεί με τους 10 υποψηφίους το πώς το εγχείρημα αυτό θα προχωρήσει είναι
ένα εχέγγυο που μας δίνει τουλάχιστον την εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα ότι θα τηρηθούν τα συμφωνημένα. Και ένα από τα πράγματα στα οποία έχουν συμφωνήσει 10 υποψήφοι αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι μαζί στο εγχείρημα και την επόμενη μέρα. Εύκολο, θα σας έλεγα, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ζητούμενο. Όμως η δέσμευση, τουλάχιστον η προσωπική η δική μου, είναι να προσπαθήσω σε ό,τι αφορά το νομοδράμα και σε ό,τι αφορά τη δική μου παρουσία εδώ, να διασφαλίσω και να είμαι εγγυητής της ενότητας, γιατί η επόμενη μέρα, το ξαναλέω, είναι το πιο κρίσιμο αυτής της διαδικασίας και πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, συντεταγμένους και με μια πολιτική πρόταση που είμαι σίγουρη ότι και οι 10 υποψήφοι έχουν κατά νου ότι αυτό είναι το πρόκριμα. Δεν κάνουμε πασαρέλα, δεν πάμε να κάνουμε καλλιστεία, να ψηφίσουμε τον έναν ή τον άλλον γιατί είναι φίλος ή μας συγκινεί περισσότερο. Εδώ θα ακουστούν πολιτικές προτάσεις. Εδώ δεν είναι μόνο το μέλλον της παράταξης. Εδώ αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον της χώρας. 10 υποψήφοι, αυτό σας φοβίζει ή σας προκαλεί, θα έλεγα, ανακούφιση? Λέτε δηλαδή, είναι καλό 10 άτομα να διεκδικούν το χώρο? Σπάνιο φαινόμενο, πρέπει να πω, και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κυρία Κεφαλίδου, σε κόμματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς ποτέ δεν είχε στερηθεί από στελέχη. Είχαμε πάντα πολλά ικανά στελέχη, μάχημα στελέχη. Για να μην παίζουμε την κολοκυθιά, θα μπορούσε να είναι και μικρότερος ο αριθμός, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος. Έφτασε να είναι ο αριθμός των υποψηφίων 10. Ο καθένας από αυτούς όμως, πρέπει να σας πω, ότι έχει να εισφέρει κάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία πορεία, είτε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, είτε ευρύτερα στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς. Ο καθένας από αυτούς πραγματικά έχει κάτι να πει και νομίζω ότι αν ξεπεράσουμε τα διαδικαστικά θέματα, που δυστυχώς βλέπω ότι και σήμερα μονοπολούν το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κεντροαριστεράς, αν θα είναι η ψηφοφορία ηλεκτρονική, με ποιο τρόπο θα ελέγχονται τα προσεκαρίσματα κτλ. Θα έλεγα είναι δύο κόσμοι πάντως, κυρία Κεφαλίδου. Ο ένας κόσμος του συγκροτημένου και θα το χαρακτηρίζει έτσι πειθαρχημένου ΠΑΣΟΚ, το οποίο είτε το δέχεσαι είτε δεν το δέχεσαι, ήταν ένα κόμμα που είχε συντεταγμένες, είχε οργανώσεις, είχε δομή, και είναι και η λογική του κυρίου Θοδωράκη αλλά και του κυρίου Καμίνη ίσως, οι οποίοι λένε ότι αυτά είναι ξεπερασμένα. Στην τελική ανάλυση αυτό που μετράει δεν είναι πόσοι θα με ποιο τρόπο θα ψηφίσουν, αλλά πόσοι θα ψηφίσουν. Το στίχημα της συμμετοχής στο εγχείρημα αυτό της κοινωνίας είναι κρίσιμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία με τον πολιτικό λόγο που θα εκφραστεί από τους υποψηφίους να αισθανθεί ο πολίτης ότι το εγχείρημα τον αφορά. Και για να γίνει αυτό πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε με όρους του σήμερα. Να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο σε ποια πραγματικότητα ζούμε και όχι μόνο να εκφράσουμε την πραγματικότητα αλλά να μπορέσουμε να εκφράσουμε και λύσεις και προτάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτής της διαδικασίας. Το υπόλοιπο κομμάτι που δεν το θεωρώ καθόλου αμεληταίο, πιστέψτε με, και είναι το διαδικαστικό. Θυμόμαστε όλοι το φιάσκο στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο οφείλει να το λύσει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή του κυρίου Αλεβιζάτου με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, ο οποίος ασχολείται. Ο κύριος Δρυμνιώτης ήδη έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Αλεβιζάτο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτά τα δύο θέματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και δεν είναι άλλα από την ψηφοφορία εξ αποστάσεως και από το θέμα του Μητρώου. Πιστέψτε με όμως, όταν έχουν δοθεί λύσεις σε όλα τα άλλα θέματα που μικρά ή μεγάλα μπορούν να δημιουργήσουν τριβές και βρισκόμαστε να προχωράμε με έναν καλό βηματισμό, πιστεύω ότι οι λύσεις θα βρεθούν και ο κόσμος από εκεί και μετά πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με τα παραπολιτικά και με αυτά που θέλουν να διαραίουν κατά καιρούς και να ακούσει καθαρό πολιτικό λόγο. Είναι νοτικές αυτές οι υποψηφιότητες, κυρία Κεφαλίδου, για το χώρο, με δεδομένο την δήλωση του συναδέλφου σας, του κυρίου Κρεμαστινού, ο οποίος είπε ότι ο χώρος αναζητεί έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο να βρεις ανάλογης ποιότητας πολιτικό, τουλάχιστον σε ικανότητες, αλλά μπορεί να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα τα ενώσει
όλα αυτά. Και ο κύριος Κρεμαστινός με συμβολικό τρόπο προσπαθεί να πει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η παράταξη είναι να επαναληφθεί αυτή η μεγαλειώδης δυνατότητα πορεία, και πορεία που ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε στη δική του εποχή, δηλαδή έναν κατακερματισμένο χώρο της Ένωσης Κέντρου και όλων αυτών των δυνάμεων που ήταν στο κέντρο και την αριστερά, να τους συνενώσει κάτω από μια πραγματικά φωτισμένη ηγεσία και να έχουμε την δυναμική μετά που αναπτύχθηκε στην κοινωνία, που βρήκε στο χώρο το δικό μας τον πολιτικό φορέα που μπόρεσε να ακουμπήσει τα προβλήματα. Ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή το θεωρείτε ότι είναι κομματάκι δύσκολο? Με δεδομένη τη συγκυρία που είναι χειρότερη από την αντίστοιχη φυσικά του Ανδρέα του 1974. Δεν συγκρίνονται οι εποχές. Ναι. Δεν συγκρίνονται οι εποχές. Άλλο η Ελλάδα του 1981, άλλο η Ελλάδα του 2017. Είμαστε στον 8ο χρόνο κρίσης, έχουν πάρα πολλά πράγματα αμφισβητηθεί, έχουν αλλάξει τα ζητούμενα, η κοινωνία έχει αλλάξει. Έχουμε τρομερά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον νέο κόσμο ο οποίος εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητά μια καλύτερη διέξοδο επαγγελματική στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε? Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη που θεωρεί ότι ο πολιτικός λόγος που θα εκφραστεί μέσα από αυτό τον 1-1,5 μήνα που έχουμε μπροστά μας από τους υποψηφίους του χώρου, τον αφορά. Έχει κάτι να του πει. Οι ιδέες μετεξελίσσονται και η μετεξέλιξη αυτή οδηγεί και τις κοινωνίες να κάνουν ένα βήμα μπρος. Αλλιώς και ασφικτιούν οι κοινωνίες και μένουν νεκρό γράμμα σε όλες τις εξαγγελίες αυτές που ακούνε. Επομένως, για να έχουμε τη δυναμική, θέλουμε να μπορέσουμε με τον λόγο που θα εκφράσουμε να συγκινήσουμε την κοινωνία. Πιστέψτε με, επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ στον ομό, το ξέρετε, μιλώ με κόσμο, μιλώ με επιχειρηματίες, μιλώ με αγρότες, μιλώ με επιστήμονες, με απλούς ανθρώπους, με δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχει μια αγωνία για το τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαψεύσει όλες τις ελπίδες και τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει στον κόσμο τόσα χρόνια. 2,5 χρόνια διακυβέρνησης και υπάρχει μια συναρτησία και μια αντίφαση σε αυτά που ακούμε. Λοιπόν, θέλει κάπου πραγματικά να ακούσει ορθό πολιτικό λόγο, χωρίς αυτά τα στρογγυλέματα του παρελθόντος, που να δίνει μια προοπτική και μια λύση στην καθημερινότητά του. Εκεί είναι το στοίχημα. Και εκεί νομίζω ότι θα φανεί και η δυνατότητα που έχει ο χώρος της κεντροαριστεράς να είναι η ισορροπία που χρειάζεται το πολιτικό σύστημα σήμερα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα βαθμό έχουν ολοκληρώσει το πολιτικό σκεπτικό με το οποίο θα προσέλθουν στις επόμενες εκλογές. Ο χώρος της κεντροαριστεράς, μέσα από αυτήν την δυναμική, θα σας πω, επανεμφάνιση, λέει ότι θέλω να έχω αυτόνομη πορεία, δεν θέλω να με θεωρεί συμπλήρωμα ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να είμαι εγώ η λύση και η έκπληξη των επόμενων εκλογών. Πάντως, φαίνεται τουλάχιστον ή διαφαίνεται, κυρία Κεφαλίδου, και από αυτή την ιστορία που έγινε. Τα γεγονότα τρέχουν και ξεπερνιόνται, θα έλεγα, με ταχύτητες. Αλλά θυμόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ ανέβασε περισσότερο τους τόνους ακόμη και από την σκληρή δεξιά στο θέμα με το αν θα έπρεπε να συμμετάσχει η Ελλάδα σε ένα συνέδριο για τα εγκλήματα του κομμουνισμού. Είχαμε δει τον κύριο Λοβέρδο και την κυρία Καϊλή να πηγαίνουν πιο δεξιά από τον Κίρτσο, ας το πω έτσι, και τη Σπυράκη σε αυτά τα θέματα, ή από αντίστοιχους ή ακόμη για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μετακινήθηκε ο χώρος δεξιότερα από αυτό που γνωρίζαμε σαν ΠΑΣΟΚ, σαν αριστερά, σαν κεντροαριστερά? Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με αυτό που βγαίνει τηλεοπτικά. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όταν υπάρχει μία τόσο απροκάλυπτη καπηλεία της ιστορίας και των αρχών ενός χώρου που πραγματικά έχει μέσα από θετικά αλλά και αρνητικά, μέσα από θετικές και αρνητικές επιλογές, έχει ουσιαστικά σημαδέψει τα χρόνια της μεταπολίτευσης, λογικό είναι να είναι και πολύ πιο έντονες οι αντιδράσεις των στελεχών μας. Χωρίς να σημαίνει ότι συμμερίζομαι ή συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λοβέρδο ή την κυρία Καϊλή. Αυτό όμως που θα σας έλεγα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος και προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Και κυρίως ο κύριος Τσίπρας έχει αναλάβει να το κάνει αυτό. Να
υπάρξει ένα αφήγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να κρατήσει στις τάξεις του τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν και ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές ΣΥΡΙΖΑ και κατά κάποιο τρόπο να δείξει ότι είναι συνεχιστής της ιστορίας του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή η καπηλεία λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει έτσι ανέξοδα χωρίς να υπάρξει απάντηση. Χρησιμοποιώντας γι' αυτό το ρόλο τον κύριο Κουρουμπλή, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Σπίρτζη, τον... Υπάρχουν πολλοί πασοκογενείς που έχουν μετακινηθεί στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατος για να διεμβολιστεί ο δικός μας χώρος. Όμως πιστέψτε με, αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη πορεία. Απογοητευμένοι οι ψηφοφόροι, οι πρώην ψηφοφόροι δικοί μας που μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύοντας ότι θα μπορέσουν να βρούνε διέξοδο στα αδιέξοδά τους, επανακάμπτουν. Ή τουλάχιστον αν δεν επανακάμπτουν, είναι πολύ διστακτικοί απέναντι στις νέες εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα καταφέρουμε αυτόν τον κόσμο να τον προβληματίσουμε, να τον κινητοποιήσουμε και να τον ενεργοποιήσουμε να συμμετέχει στις διαδικασίες που ξεκινούν τώρα για τον ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς, αυτό το στοίχημα πρέπει να το κερδίσει κάθε ένα στέλεχος και κάθε ένα μέλος αυτού του χώρου που πιστεύει πραγματικά στην αναγκαιότητα του να υπάρξει ο χώρος του ισχυρού κέντρου και της κεντροαριστεράς. Και φυσικά είναι το μεγάλο στοίχημα των 10 υποψηφίων που, για να ολοκληρώσω την ερώτηση που μου κάνατε, θεωρώ ότι οι υποψηφιότητες οι πολλές μπορούν να δώσουν μια δυναμική στο χώρο που αυτή τη στιγμή την έχουμε ανάγκη. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη φυσικά μαζικότητα. Και η συμμετοχή στην κάλπη θα είναι ένα... Το κρισιμότερο θα σας έλεγα. Η ενεργός παρουσία των πολιτών και των πολιτών. Πάντως, βλέποντας τώρα από τη μία λέτε ελιά, από την άλλη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κρύβεται το ΠΑΣΟΚ από όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να διαλυθούν τώρα τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη διαδικασία ή θα πρέπει να παραμείνουν? Ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη? Το ΠΑΣΟΚ ούτε κρύβεται. Ούτε... Δηλαδή διαβάζω Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής με την ΕΛΙΑ, Μανιάτης, βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Απουσιάζει η λέξη ΠΑΣΟΚ και λένε ορισμένοι καλά, δεν υπήρχε και ένα ΠΑΣΟΚ κάποια χρονική στιγμή? Και στις κάλπες δεν το βλέπουμε και μπορεί να κλειδώσει το ΠΑΣΟΚ τα γραφεία του, να κλείσει λοιπόν, τέλος εποχής? Να το απαντήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλή ερώτηση. Το ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται. Το ΠΑΣΟΚ έχει αφουκραστεί ότι έχουν γίνει κάποια λάθη του παρελθόντος, κάποιες παραλήψεις και θέλει να βρει ξανά το νήμα με την κοινωνία που ήταν πάντα η δυνατή σχέση που είχαμε ως χώρος με τους πολίτες. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με όρους παλιούς, με όρους παρελθόντος. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, το έχουμε πει και προηγούμενα. Η νέα λοιπόν Ελλάδα, η Ελλάδα του 2017, έχει άλλες ταχύτητες, άλλες απαιτήσεις και ουσιαστικά έχει να λύσει ένα, θα σας έλεγα, πολιτικό στίχημα. Δεν είναι πια το δεξιά-αριστερά. Είναι κρατισμός μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε, με πολύ κόπο, να μπούμε σε μία μεταρρυθμιστική ρότα για να βγούμε και από τα μνημόνια και από τα αδιέξοδα. Και πόσο μας κρατά δέσμιους η αντίληψη του παρελθόντος, που ήταν μια κρατικιστική αντίληψη, την οποία υπηρετεί με τον πιο σκληρό, αλλά θα σας έλεγα και άλλο πρόσαλο τρόπο, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το βασικό ερώτημα. Ο χώρος ο δικός μας έχει κάθε δυνατότητα να έχει όσμωση με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες και να πάει ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το περιμένει η κοινωνία και το έχουμε ανάγκη και όλοι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Πάντως ο Τσίπρας έλεγε και στο Υπουργικό Συμβούλιο η χώρα είναι σε καλό δρόμο, η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, υπάρχουν επενδύσεις, αλλάζει το κλίμα για την Ελλάδα, ναι. Θα γίνει ευκολότερα η τρίτη αξιολόγηση από ό,τι πέρασε η δεύτερη. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία παρουσιάζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Τελείωσε η δεύτερη αξιολόγηση, θα σας έλεγε τώρα ένας ψηφοφόρος ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κεφαλίδου, τελείωσε η αξιολόγηση, η χώρα έχει πρωτογενή πλεονάσματα, λέει ότι θα δώσει μέρισμα
κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του 2017. Διαψεύδει ο κύριος Τσακαλώτος, κύριε. Το είπε στη Βουλή. Κύριε Φυλακτέ. Το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ας αποφασίσουν. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός να ανεβάζει τους τόνους και να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα τεχνητής αισιοδοξίας στη ΔΕΘ και απ' την άλλη να βγαίνουν διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών που να είναι στη λογική ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η τρίτη αξιολόγηση θα είναι πιο δύσκολη. Πρέπει να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Υπάρχει μια κούραση του Έλληνα πολίτη σε ό,τι αφορά την φοροδοτική του ικανότητα. Έχουμε μεγάλη υστέρηση, 1,76 δις σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Και όλο αυτό το τοπίο έρχεται και διαψεύδει λοιπόν έναν πρωθυπουργό. Και με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις η ανάπτυξη μπορεί να φτάσει στο 2% λέγεται. Κανείς δεν ξέρει. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, συγγνώμη, όχι ανάπτυξη. Κανείς δεν ξέρει, γιατί θα σας πω και το εξής. Δηλαδή θα υπάρχει μια υστέρηση 1,5% δεν είναι μόνο στο πλεονάσμα. Ξέρετε πόσες συντάξεις δεν έχουν δοθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Όταν λοιπόν δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στις ληξιπρόθεσμες μας, όταν δεν υπάρχει επιστροφή φόρου, όταν δεν έχουμε δώσει συντάξεις σε χιλιάδες συμπολιτών μας εδώ και 2 χρόνια, τότε ναι, τεχνιέντος μπορούμε να πιάσουμε και το 1,7 και το 2% σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό έχει ανταπόκριση στην πραγματική οικονομία? Όταν έχουμε τράπεζες με κόκκινα δάνεια, όταν ήδη κρούν το κόδωνα του κινδύνου από το τελευταίο Eurogroup ότι μπορεί να ξαναγίνουν stress test των τραπεζών μέσα στο 2018. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια αντιφατική εικόνα. Η εικόνα που θέλει να, και το αφήγημα που θέλει να περιγράψει ο κύριος Τσίπρας, και η πραγματική οικονομία που είναι εκεί και τη ζούμε καθημερινά, με επιχειρήσεις να κλείνουν, με ασφαλιστικά ταμεία που να καρκινοβατούν, με ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στο όριο του να μπορέσουν να επιβιώσουν, και φυσικά με μια μεσαία τάξη την οποία την έχει τελειώσει ο κύριος Τσίπρας. Και θα σας πω, για να καταλάβετε λίγο πόσο ανεπαρκής είναι αυτή η κυβέρνηση. Ναι, με δεδομένο όμως, κυρία Κεφαλίδου, ναι, ότι εδώ έχει ψηφιστεί ένα μνημόνιο, μια συμφωνία, μια συνέχεια, δεν ξέρω, πάντως κάτι ψηφίστηκε. Γιατί δεν λένε ότι είναι μνημόνιο, αλλά είναι μνημόνιο. Είναι που μνημόνιο 19... όταν αφορά μέτρα. Ναι. Και είναι ναρκοθετημένο, να το πούμε ολόκληρα. Έχει μέτρα χωρίς να έχει λεφτά. Δεν θα δοθούν λεφτά. Εννοείται. Απλά θα πάρθουν μέτρα. Εννοείται. Το 19 ο οδικός χάρτης λέγεται Αλέξης Τσίπρας, όπως τώρα λέγεται Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος. Πολλά από αυτά που γίνονται είναι μέτρα του δεύτερου μνημονίου. Μην ξεχνάτε τα 100 δις. Τι θα γίνει το 19 από τη στιγμή που ο Τσίπρας τα ψήφισε, τα πέρασε? Όλοι λένε τώρα ότι μπορεί να αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Μπορεί να αλλάξει. Κύριε Φυλακτέ, μπορεί να μειωθεί ο έμφυα, ας πούμε. Ακούστε. Μην ξεχνάτε ότι η αλλοπρόσαλη διακυβέρνηση του 2015, θυμίζω με τον κύριο Βαρουφάκη και όλα αυτά τα πισωγυρίσματα, έχουν φορτώσει τον ελληνικό λαό 100 δις ευρώ. Άλλοι λένε 86, άλλοι τα αποτιμούν στα 100 δις. Εγώ μένω σε αυτό που πάντως είπε η Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, 100 δις. Αυτό δεν είναι μείγμα καμιάς πολιτικής, ούτε Σαμαρά ούτε Βενιζέλου. Αυτό είναι έργο των χειρών της κυβέρνησης, της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και μας είπε, ούτε λίγοτε πολύ, ότι αυτή ήταν μια άλλη αριστερά. Και τώρα έχετε να κάνετε με μια άλλη αριστερά, η οποία είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας, υπέρ των επιχειρήσεων. Και μάλιστα, ενώ κάνει αυτή την κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρας, βάζει το Πασόκ στο δίλημα εάν είμαστε με τη δεξιά ή με την αριστερά. Γιατί έχουμε μία πορεία αυτόνομη και ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μας βάλει στο τρυπάκι να είμαστε χειροκροτητές μιας πολιτικής που ο ίδιος επέλεξε, κλέβοντας αν θέλετε και από την ατζέντα των άλλων κομμάτων, γιατί αποφάσισε ότι η καρέκλα είναι πολύ γλυκιά και για να παραμείνει δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεταλλαχθεί. Με τη μόνη διαφορά ότι η μετάλλαξη αυτή αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα και το στενό του περιβάλλον. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι του κομματικού ΣΥΡΙΖΑ αργεί πάρα πολύ να μπει σε αυτήν τη λογική και γι' αυτό βλέπετε και τα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του. Θα σας θυμίσω. Όσο ήταν υποψήφιος ο κύριος Μακρόν, θυμάστε, τον πετροβολούσαμε. Μετά τον δοξάσαμε ως πρόεδρο. Την κυρία Μέρκελ την σταυρώσαμε. Τώρα την πενεύουμε. Την επένδυση της Ελντοράντο στις σκουριές είχαμε κάνει επανάσταση. Θυμάστε τι γινότανε κάτω στη Χαλκιδική. Τώρα υπογράφουμε άρον-άρον τις άδειες. Να μην πω για το ελληνικό, να μην πω για χιλιάδες τέτοια πισωγυρίσματα που δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα.
για να μην μιλήσω και για τα υπόλοιπα που ζήσαμε το καλοκαίρι. Καταστροφές από τις φωτιές, κάει και ο μισός Κάλαμος και η μισή Ανατολική Αττική. Τώρα έχουμε το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργείται στο Σαρονικό και όλα αυτά από μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τα μικρά, ούτε τα μεγάλα, αλλά ούτε και τα φυσικά φαινόμενα. Ολιγορία, ανεπάρκεια και κυρίως μια τεράστια αναξιοπιστία όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και άλλα λένε τη μια μέρα και άλλα λένε την άλλη. Τουλάχιστον για το μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε στο Σαρονικό θα έπρεπε να έχει κάποιος παραιτηθεί. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής που δεν μπορεί ούτε να το αφήσει ασχολίαστο η αντιπολίτευση, αλλά το ζει και ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του. Προβλέπετε ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις? Δηλαδή σίγουρα. Ότι όλο αυτό το παζλ, γιατί το 19 είναι πολύ σκληρό, το 18 δεν φαίνεται να είναι τόσο σκληρό από πλευράς μέτρων. Το 19 όμως μπορούμε να πούμε και το 20 φυσικά. Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, όμως το 19 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Βλέπετε ότι μέσα στο 18 θα πάμε, ας πούμε, σε εκλογές? Είναι πολύ πιθανό σενάριο? Κύριε Φυλαχτέ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος. Εάν δείτε και τις επισκέψεις. Στα μέσα της θητείας ξεκινάει πάντα η προεκλογική περίοδος. Αυτό το ζούμε τελευταία. Στο τρελοκομείο που λέγεται Ελλάδα, γιατί είναι μια κατάσταση. Εγώ να σας θυμίσω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να κάνουμε δύο χρόνια προεκλογική περίοδο. Ναι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα δύο χρόνια είχαν τερματίσει τον κύκλο τους. Εδώ ο κύριος Τσίπρας θέλει να έχει το προνόμιο να είναι και ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Σε τρεις μήνες ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο πρώτος μνημονιακός πρωθυπουργός που θα έχει τρία χρόνια και κάτι θητεία. Ακριβώς. Όλοι είχαν δύο χρόνια και κάτι. Βάζετε και το 15. Ναι, μαζί με την πρώτη περίοδο. Φυσικά. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος πρωθυπουργός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι. Όχι ο ίδιος πολιτικός, ο πολιτικός άλλαξε μάλλον αρκετά. Αλλάζει κάθε μέρα ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε πρόβλημα να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια που κάνει στην αλλαγή επικοινωνιακά της ατζέντας, γιατί δυστυχώς τελευταία δεν του βγαίνει μεγάλη τίποτα. Μεγάλη εμπάθεια με τον Πρωθυπουργό, ενώ δεν έχει αντίστοιχη εμπάθεια με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα περίμεναν πολύ το αντίθετο, κυρία Κεφαλίδου, και λόγω της σχέσης που είχαν ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι στον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει αντίστοιχη αντιπαράθεση που υπάρχει με τον Αυτή τη στιγμή Τσίπρα. Κυβέρνηση στη χώρα είναι η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Αυτή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτή καθορίζει το παιχνίδι. Η αντιπολίτευση πάντα, ξέρετε, έχει έναν δεύτερο ρόλο, ο οποίος δεν είναι και τόσο, όσο μαχητική κι αν είναι η αντιπολίτευση, δεν είναι και τόσο καταλυτικός. Καλώς ή κακώς. Εσείς που ζήσατε και σαν βουλευτής κυβερνητικός και καμία σχέση λέτε, ναι. Οι δυσκολίες. Ναι, καμία σχέση θα σας έλεγα. Η περίοδος δε των μνημονίων τα έχει αλλάξει όλα. Δεν είναι ούτε το κοινοβούλιο ένα κοινοβούλιο που λειτουργεί σε μια κανονικότητα. Και επιπλέον, το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ, οι επαναληπτικές εκλογές έχουν δημιουργήσει μια τάξη βουλευτών, ένα σύνολο βουλευτών, οι 300 βουλευτές, οι οποίοι μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν προέλθει από μία πορεία, πώς να το πω, καταλήψεων, διαμαρτυριών. Δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το χώρο. Γι' αυτό βλέπετε και ένα κοινοβούλιο που έχει ιδιαιτερότητες. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο παρακμιακό από άλλα κοινοβούλια. Προηγούμενες θητείες δεν έχει προσωπικότητες που πραγματικά μπορούν να έχουν ένα ειδικό βάρος και ένα ειδικό εκτόπισμα, ειδικά σε μια περίοδο που η πατρίδα χρειάζεται να έχει ανθρώπους που να δουλεύουν εθνικά. Αυτό δεν το βλέπουμε. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Εγώ θα σας έλεγα ότι το συνδυάζω και με την διαρροή όλων αυτών των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Να γυρίσουμε όταν χάνεις το πιο δυναμικό σου στοιχείο, καταλαβαίνετε, αυτό έχει άμεση ανταπόκριση σε όλες τις δραστηριότητες. Να γυρίσουμε λίγο σελίδα και να πάμε στα τοπικά, όπου ναι. Κυρία Κεφαλίδου εμφανίζεται, μία θα τη χαρακτήριζε έτσι, έχουν καθίσει κάποια ζητήματα, γίνεται μια συζήτηση περιοδικών αξώνων και περί συνδέσεων της δράμας με την Εγνατία. Συμμετείχατε σε συσκέψεις. Καταρχάς, πιστεύετε ότι είναι αργά για δάκρυα, ίσως για κάποια ζητήματα? Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο κάποια πράγματα να δρομολογηθούν σε αυτή τη χώρα
με αυτές τις συνθήκες και με αυτήν την οικονομική δυναμική που διαθέτει αυτή την ώρα. Θα σας έλεγα πολύ απλά ότι πρέπει να σταματήσουν τα ψέματα. Πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και πρέπει η κυβέρνηση να πει τι δυνατότητες έχει, με ποιους πόρους, σε τι χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι ζητάμε? Έναν απλούστατο σχεδιασμό μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα που θα το πει η ίδια η κυβέρνηση. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί αυτό είναι ένα δείγμα γραφής που δείχνει πόσο φοβικά κινείται αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται στη δράμα. Δεν φταίει κιόλας αυτή η κυβέρνηση. Προσέξτε λίγο, τι θα σας πω. Γιατί ο νομός επί 50 χρόνια δεν έχει. Όχι, δεν λέω αυτό. Ακούστε, δεν λέω αυτό. 200 χρόνια. Δεν λέω αυτό, κύριε Φυλακτέ. Δεν είναι δυνατόν να επισκέπτονται τη δράμα υπουργοί της κυβέρνησης. Ήρθε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ήρθε ο Υπουργός Ενέργειας, Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας. Ουδέποτε κλήθηκαν οι φορείς της πόλης. Γίνονται κλειστές οι σκέψεις, είτε στην αντιπεριφέρεια, είτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται να μην είμαστε κοινωνοί των προβληματισμών που ο κάθε υπουργός που επισκέφτεται τη δράμα φέρνει ή κάποιων προτάσεων. Δεν γίνεται να γίνει κλαμπ κλειστό, εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, η πορεία του τόπου και της δράμας. Δεν γίνεται να μην προσκαλούμε. Δεν είναι κομματική εκδήλωση. Και προσέξτε να σας πω. Δεν είναι κομματική εκδήλωση. Φυσικά δεν είναι κομματική εκδήλωση. Εδώ αφορά κάποιες κοινές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε. Δεν μπορεί να μένουμε στα ωραία λόγια ότι προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Η συνεργασία δεν είναι μόνο στα λόγια και στις ωραίες κουβέντες που μπορεί να λέμε στην αντιπεριφέρεια όταν μας καλεί ο κύριος Πατακάκης. Εδώ θέλει δράση. Θέλει καθημερινή πρωτοβουλία. Ούτε εμείς, σας το λέω εν τιμή, είναι πολύ βαρετό να εξαντλείται όλη μας η δράση σε έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος είναι και πεπερασμένος. Διότι έρχονται οι υπουργοί, απαντούν συνήθως με γενικότητες, το οποίο δεν βγάζει πουθενά. Δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Είναι ένας αέναος κύκλος, είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας χωρίς αποτέλεσμα. Σας προκαλεί μια εντύπωση πάντως το γεγονός ότι όλοι λένε ότι τοπικά θα πρέπει να κυριαρχεί η σημαία που να λέγεται δράμα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν ιδέες, δεν υπάρχουν... Και την ίδια ώρα αυτό που είπατε ότι σε μια σύσκεψη η Κεφαλίου δεν καλείται, ο Κυριαζίδης δεν καλείται, αντίστοιχα παλιότερα γινόταν κάτι αντίθετο. Εδώ τώρα πώς θα γίνει αυτή, πώς θα γίνεται όλη η κοινωνία και συνοδοιπόροι αν υπάρχουν αποκλεισμοί και ποιοι τους κάνουν τους αποκλεισμούς? Πήρατε κάποια απάντηση? Κύριε Φυλακτέ, θα σας ρωτήσω ως πολίτη, δεν έχετε βαρεθεί τις συσκέψεις? Εγώ τις βαρέθηκα, σας το λέω ειλικρινά. Είναι πολύ καλές οι συσκέψεις όταν όμως προχωράνε ένα βήμα όλη τη διαδικασία. Όταν συσκεπτόμαστε και κάθε φορά είναι σαν να μιλάμε από μηδενική βάση, νομίζω ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Τώρα, επειδή έχετε και μία εμπειρία, ήταν και ο κύριος Φράγκος εκεί, από όσο είπαν, ο μελετητής κλπ. Εδώ βγάλατε εσείς συμπέρασμα αν το έργο, αυτά που λέει η Εγνατία, είναι τα πραγματικά στοιχεία ή αν αυτά που λέει η μελετητική εταιρεία? Γιατί εγώ δεν έβγαλα συμπέρασμα, ας πούμε. Να σας πω μια παροιμία. Πολλές μαμές, στραβό το παιδί. Πολύ απλά. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη θέση του, την δουλειά του από τη θέση που έχει αναλάβει. Όμως, έτσι κι αλλιώς, αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα. Τα project αυτά έχουν και πρόβλημα χρηματοδότησης. Και όταν υπάρχουν περιορισμένα κονδύλια σε επίπεδο περιφέρειας, είναι λογικό με κάποιο τρόπο να γίνονται κάποιες κατανομές. Αυτό μέχρι εκεί να το καταλάβω. Και γι' αυτό η άποψή μου είναι ότι δεν είναι θέμα διλήμματος εάν θα επιλέξω αυτό ή εκείνο, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, πού έχω μελέτη ολοκληρωμένη, πού έχω κονδύλια, ποιο έργο μπορώ να ξεκινήσω πρώτο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πολιτική βούληση χρειάζεται, κύριε Φυλαχτέ. Και επειδή, το ξαναλέω, στις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες που ως αντιπολίτευση έχουμε πάρει, γιατί παρακολουθώ και τον κύριο Κυριαζίδη και εγώ από την μεριά μου κάνω τον ίδιο κοινοβουλευτικό έλεγχο με την ίδια μαχητικότητα, βλέπω λοιπόν ότι οι απαντήσεις που παίρνουμε δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί? Γιατί η λύση θα προέλθει μόνο μέσα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και αυτή η κυβέρνηση είτε έχει αποφασίσει ότι θα έχει ρυθμούς διαφορετικούς από αυτούς που εμείς θα θέλαμε ως πολίτες της δράμας και ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, ή έχει έναν άλλο σχεδιασμό που πρέπει ή ο κύριος Καραγιαννίδης ή κάποιος άλλος από την κυβέρνηση να μας το πει. Αλλά να μας το πει, να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε και με τι θα αξιολογηθούμε, με τι θα μετρηθούμε.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα σχεδιασμό. Πετυχημένο, με αστοχίες. Ξέραμε πόσο μπορούμε να πιέσουμε και πού βρισκόμαστε. Τώρα είναι μαύρο κουτί. Μάλιστα, δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι τα πράγματα ούτε αισιόδοξα, ούτε... Φαίνεται πάντως μια αισιοδοξία. Είδα τον Αντιπεριφερειάρχη. Πρόσφατα μιλήσαμε για την τηλεόραση εδώ του Σταρ. Είδα μια αισιοδοξία για το κομμάτι Μαυρολεύκη Μπάφρα. Επειδή έχει βγει ένα έργο στον αέρα που αφορά μια συντήρηση ενός οδικού Όχι, δεν μιλάμε άξονα. Για αυτό. Μιλάμε για το... Εγώ σας απαντώ απλά. Είναι πολύ θετικό και πολύ καλά κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης και λέει ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Όμως αυτό, για δείτε το στη μεγάλη εικόνα. Εδώ έχουμε σιδηροδρομική Εγνατία, στην οποία δεν συμμετέχει Δράμα. Έχουμε οδική Εγνατία, στην οποία τα τελευταία χρόνια παλεύουμε να έχουμε δύο κάθετους άξονες και κάθε τρεις και πέντε είναι μέγα θέμα και στα δικά σας δελτία και στην ειδησιογραφία που αφορά τον νομό. Τι θα προηγηθεί. Δεν γίνεται να είμαστε γύρω-γύρω από το θέμα και ποτέ στην ουσία. Η ουσία είναι να απαντηθεί τι υπάρχει σε ετοιμότητα, τι υπάρχει σε ωριμότητα και από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εμένα μπορεί να μ' αρέσει να ξεκινήσουμε, σας λέω, από το Δράμα Καβάλα. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το τι έχουμε στα χέρια μας ως εργαλεία για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Εμείς τουλάχιστον κάναμε μια στρατηγική επιλογή και είπαμε διευρωπαϊκός άξονας. Και αυτό, ξέρετε, πρέπει να παραμείνει και να δεσμεύσει όλους τους θεσμικούς φορείς της πόλης. Από όσο θυμάμαι, εσείς κάνατε την ερώτηση που ζητούσατε να, ο κύριος Πίλτζης να ονοματίσει τον Ε61 ως προτεραιότητα. Ακριβώς. Και μάλιστα να βάλει και τη Δράμα μέσα, γιατί η Δράμα δεν είναι στον Ε61. Αυτά δεν έχουν γίνει. Γιατί υπάρχει και η κόντρα με τους γειτονικούς νομούς. Έτσι. Γιατί, και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα έχουν γίνει και ερωτήσεις αντίστοιχες και παρεμβάσεις αντίστοιχες. Ποια Δράμα στον Ε61, αφού άλλη είναι η διαδρομή που προβλέπεται μέχρι το λιμάνι της Καβάλας. Σε όλα αυτά δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ακόμη. Όχι. Όχι. Και θα σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες για πάντα. Παίζουμε, έχω την αίσθηση, κρυφτό σε τοπικό επίπεδο. Ο κύριος Πίρτζης και όταν κατέβηκαν όλοι οι φορείς στο Υπουργείο. Και μεταξύ σας παίζετε κρυφτό. Έχω την αίσθηση χωρίς να έχετε ευθύνη εσείς, αλλά γενικότερα οι τοπικοί φορείς παίζουν ένα κρυφτό μεταξύ τους. Κοιτάξτε. Προσπαθούμε να έχουμε μία, εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένη άποψη για αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Αυτά είναι έργα που γίνονται μια φορά και αφορούν την πορεία του τόπου στο διηνεκές. Δεν είναι έργα μικρά, δεν είναι έργα που μπορεί να τα κάνει μία περιφέρεια ή ένας δήμος. Είναι έργα που θέλουν πραγματικά η πολιτεία να επιλέξει, να καθορίσει, να προγραμματίσει και να χρηματοδοτήσει. Και σε ό,τι αφορά την περίοδο του 9-12, όταν στο Υπουργείο ήταν ο κύριος Μαγκριώτης, η δέσμευση αυτή υπήρξε και δεν υπήρξε μόνο προφορικά, υπήρξε και στις ενέργειες που έγιναν από τη μεριά του Υπουργείου. Ο διευρωπαϊκός άξονας αυτός, ο Ε61, περιελάμβανε και τη Δράμα. Θα χρειαζόταν να γίνουν κάποιες συνεννοήσεις για να έρθει λίγο πιο κοντά στα όρια της πόλης. Όμως η βασική πολιτική επιλογή είχε γίνει και τώρα βλέπουμε τον κύριο Σπίρτζη να μην έχει ενσωματώσει αυτόν τον οδικό άξονα στις τελευταίες προτάσεις που έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όπου και χρηματοδοτείται το έργο. Τώρα... Ουσιαστικά δηλαδή το απεντάσει χωρίς να το λέει. Ναι, πρέπει να πούμε φυσικά ότι ξεκίνησε ο νομός να διεκδικεί, κυρία Κεφαλίδου, τον Ε61. Έχω την αίσθηση με ελαφρά πηδηματάκια. Η ιστορία έγινε τώρα δρόμος Μπάφρας Μαυρολεύκης για αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά απεγκλωβιζόμαστε από τον Ε61 για να πάμε σε κάτι άλλο. Ευχόμαστε να γίνουν έστω και κάποια χιλιόμετρα δρόμου. Στην πολιτική το πιο εύκολο είναι η σαλαμοποίηση. Εσείς είπατε και κάτι ότι εδώ γίνονται συσκέψεις και δεν καλούνται βουλευτές. Κάποιοι λένε ότι ποιες συσκέψεις του νομού εδώ πρέπει να γίνουν συσκέψεις Δράμας, Καβάλας, Ελώνα, ας πούμε. Φανταστείτε, πόσο μάλλον. Ναι. Πόσο μάλλον. Όταν, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, ο νομός δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένα. Ανήκουμε σε μία περιφέρεια με πολλές ιδιαιτερότητες. Απ' τη μία είναι η Θράκη, απ' την άλλη είναι η Καβάλα που έχει λιμάνι, αεροδρόμιο και μένει μία Δράμα η οποία τελικά έχει καταντήσει να γκρινιάζει
έχοντας τους τελευταίους ρυθμούς ανάπτυξης και σε επίπεδο εσωτερικά στην περιφέρειά μας, αλλά είμαστε και σε μια περιφέρεια που αν δείτε τους οικονομικούς δείκτες δεν είμαστε και ό,τι καλύτερο σε επίπεδο Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι θα σήμαινε, τι καμπανάκι θα πρέπει να ήταν για τους θεσμικούς φορείς του τόπου, ότι εδώ θέλουμε συνέργειες. Συνέργειες και σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Τι πιο εύκολο, τι πιο αυτονόητο. Και αν όπως όλοι μας διακηρύσουμε, η δράμα είναι ο πρώτος μας στόχος, αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο. Γυρίζοντας και λίγο πριν κλείσουμε και στη γενικότερη επικαιρότητα, κυρία Κεφαλίδου, για πέστε μου, είναι μια δύσκολη εκλογική διαδικασία για σας. Είστε... γνωρίζετε τους πιο πολλούς από τους υποψηφίους. Θα πάρετε θέση, ας πούμε, στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας? Θα σας πω το εξής. Περιμένω ότι αυτό το θέμα θα διευθετηθεί και θα λυθεί. Είμαστε σε μια εποχή έτσι κι αλλιώς ψηφιακή. Δείτε πόσα project ευρωπαϊκά έχουν σαν στόχευση την ψηφιακή αναβάθμιση των χωρών. Η Εσθονία, μια πάρα πολύ μικρή χώρα, είναι το πρότυπο ψηφιακής χώρας σε όλες τις διεργασίες. Και στον τρόπο που ψηφίζουν οι πολίτες και στον τρόπο που οι πολίτες συναλλάσσονται με το κράτος. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε θέματα διαδικαστικά, τεχνικά, που έχουν λύσεις. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς. Οι πολλές υποψηφιότητες θεωρούμε ότι θα κινητοποιήσουν τον κόσμο και από εκεί και ύστερα εμείς θέλουμε να έχουμε έναν πολιτικό λόγο καθαρό που να απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου και να δίνει την προοπτική που περιμένει ο πολίτης από έναν χώρο που παλιά τον εμπιστεύτηκε, είδε ότι μπόρεσε να του αλλάξει τη ζωή. Τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης το λένε πια όλοι, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κάποτε το κατήγγειλε, εκθιάζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πορεία του, εκθιάζει ουσιαστικά το έργο του, που είναι τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης που μας έφεραν σε πρόοδο και ευημερία για όλο τον κόσμο. Θα πάρετε θέση πάνω σε αυτό, λέτε? Φυσικά δεν ρωτάω αν θα πάρετε θέση, ποιον θα ψηφίσετε, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος σας τώρα. Θέλετε να το πω όσο πιο κατανοητά μπορώ? Ο δικός μου ρόλος ως εγγυητής της παράταξης, ως εκλεγμένη βουλευτής, είναι η ενότητα του χώρου, η μέγιστη συμμετοχή των πολιτών και η επόμενη μέρα που πρέπει να μας βρει, το ξαναλέω, όλους μαζί. Δεν είμαστε στην απέναντι όχθη, είμαστε όλοι από την ίδια μεριά του ποταμού. Να είστε καλά, κυρία Κεφαλίδου. Ήταν εδώ μαζί μας η βουλευτής δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η κυρία Χαρά Κεφαλίδου, εκπομπή Παρεμβάσεις. Έχουμε μπει παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, εδώ από το χώρο του Δημοτικού Κήπου και να χαιρετήσουμε σήμερα τον κύριο Αριστίδη Μωυσιάδη, είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας για την κοινωνική πολιτική. Κύριε Μωυσιάδη, τι κάνετε? Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή μετά από σχεδόν ένα χρόνο να τα ξαναπούμε, κύριε Φυλαχτέ. Είναι πάντοτε ωραίες οι μεταξύ μας συζητήσεις και θα έλεγα και αρκετά ενημερωτικές για τους. Ποιος να το φανταζόταν πάντως ότι τα κοινωνικά ζητήματα θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα, ότι η κοινωνική πολιτική στους Δήμους θα είναι η αρχή και το τέλος και να αφορά τόσες χιλιάδες κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν το φανταζόμασταν ακριβώς, δεν θα θέλαμε να είναι αυτό, κύριε Φυλαχτέ. Γιατί η ίδια η κοινωνία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέσα από τα τελευταία χρόνια, και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, ήταν σίγουρο ότι θα γεννούσε μια τεράστια, θα λέγαμε, ανάγκη κοινωνικών προτεραιοτήτων. Από εμάς, από την πλευρά τη δική μας ως Δημοτική Αρχή,
ήταν επιβεβλημένη η όλη συντονισμένη προσπάθεια και όχι μόνο φυσικά του Αντιδημάρχου, αλλά όλων των Αντιδημάρχων από τη θέση τους και του ίδιου του Δημάρχου με πρωτοβουλίες σημαντικές, κυρίως όμως των στελεχών, των υπαλλήλων της κοινωνικής υπηρεσίας και ιδιαιτέρως της προϊσταμένης μας, να καταφέρουμε να παράξουμε έργο σε μια δύσκολη περίοδο όπου πραγματικά οι συντιμότητες μας όχι απλά έχουν ανάγκη και την στήριξη τη δική μας, αλλά πιστέψτε με, κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεφύγουν, όπως είπατε πριν πολύ σωστά, σε τόσο μεγάλο και υψηλό επίπεδο οι αριθμοί. Δυστυχώς οι αριθμοί δείχνουν τη δική τους αλήθεια, πικρή μεν, αλλά είναι αλήθεια. Φτάσαμε να εξυπηρετήσουμε κοντά στις 6.000 συντιμότητες μας, μόνο από ένα πρόγραμμα να φανταστείτε, που αν βάλουμε κάτω και το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό εισόδημα κτλ, εκεί θα δούμε την τραγικότητα της σημερινής κατάστασης, που σίγουρα δεν τιμά κανέναν και κυρίως δεν τιμά αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ευθύνονται για την κατάσταση και για το επίπεδο που έχει περιέλθει. Αυτό το 6.000, κύριε Μωυσιάδη, είναι σε στατιστικά στοιχεία με γειτονικές περιοχές μεγαλύτερο, δηλαδή από την Καβάλα, από τις Σέρες, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία? Όχι, στοιχεία υπάρχουν. Συγκριτικά θα έλεγα ότι δεν είμαστε στο μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούντων. Λαμβανομένου υπόψη, κύριε Φυλαχτέ, το ότι είμαστε και πληθυσμιακά μικρότεροι από τις γειτονικές πόλεις. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι των εξυπηρετούμενων, των στενά εξυπηρετούμενων που είναι κοντά στα όρια της φτώχειας, οι στατιστικές δείχνουν ότι έχουμε μεγαλύτερο και υψηλότερο ποσοστό εμείς σε σχέση με τους δήμους της Καβάλας και των Σερών. Άλλωστε, από ό,τι ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό που δείχνει η ιστορία για τη Δράμα, τα τελευταία χρόνια η κρίση δεν βιώνεται τα τελευταία 8 με 9 χρόνια. Η Δράμα, από τότε που έκλεισαν οι φασόν βιοτεχνίες, φύγαν τα στρατόπεδα, ισόφθηκες κτλ, ο κόσμος, μάλλον οι οικογένειες, συρρήκνωσαν το εισόδημά τους και ουσιαστικά υπήρχε ένας μισθός μέσα στο σπίτι. Ήδη τα προεόρτια μιας επερχόμενης κρίσης είχαν μπει μέσα στις, δραμηνές οικογένειες. Στην πορεία ήρθε και η κρίση και μπορώ να πω δυστυχώς έφερε πολλές οικογένειες σε μια δύσκολη, παύλα, τραγική κατάσταση. Το κράτος σε όλη αυτή τη διαδικασία συμμετέχει, κύριε Μωυσιάδη, ή το έχει αφήσει το έργο να παίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από χορηγίες, από υποστηρίξεις φορέων κλπ? Υπάρχει κράτος σε όλη αυτή τη διαδικασία ή κόβει μόνο με τα μνημόνια? Θα ήθελα να είμαι όπως πάντοτε ειλικρινής και δίκαιος, βάσει και το ονόματός μου, κύριε Φυλαχτέ. Αριστείδης ο δίκαιος. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι το αποτέλεσμα το οποίο βιώνουμε αυτό το διάστημα δεν είναι αποτέλεσμα της διακυβέρνησης των τελευταίων 2-3 ετών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κακοδιαχείρισης της τελευταίας 30ετίας. Μιας κακοδιαχείρισης η οποία όσοι γνώριζαν από πολιτική και από οικονομία, όσοι είχαν τη δυνατότητα να ρίξουν μια ματιά στο μέλλον, ήξερα πάρα πολύ καλά ότι η κακοδιαχείριση των χρημάτων και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ερχόταν η στιγμή όπου ο λογαριασμός θα επιβάρυνε τις πλάτες των Ελλήνων και, από ό,τι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τις πλάτες των αδυνάμων Ελλήνων και όχι αυτών που είχαν την ικανότητα να διασπαθήσουν το χρήμα, το ευρωπαϊκό χρήμα, να διασφαλίσουν τη δική τους τη ζωή εις βάρος των υπολείπων. Με αποτέλεσμα το στίχημα με το κομμάτι το οικονομικό, την κρίση αλλά και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ως έναν βαθμό να το χάσουν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο όπως σας είπα οι σημερινοί αλλά και οι προηγούμενες, γιατί άνοιξε μια τεράστια, θα λέγαμε, κοιλίδα προβλημάτων που δεν μπορούσαμε να τη μαζέψουμε, σαν την πετροκυλίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, που όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι... Όλοι βλέπαν δηλαδή το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά δεν κάναν τίποτα. Λέτε ότι... Σαφέστατα. Απλά το φιλοσοφούσαν. Ξέρετε κάτι, έχω ακούσει πολλές φορές από το στόμα του συγχωρημένου του παππού μου να λέει πολλές παροιμίες. Μια από τις κλασικές ήταν το ότι ο χορτασμένος δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει τον πεινασμένο. Και αυτό ήταν και είναι μια αλήθεια.
αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να διαχειριστούν, όπως σας είπα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και διασφάλισαν τον εαυτό τους, δεν μπήκαν στην ελάχιστη, θα λέγαμε, δεν είχαν την ελάχιστη διάθεση να μπουν στη θέση των ανθρώπων που ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει μετά από μερικά χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να γνωρίζω ότι έχω ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το εκμεταλλεύομαι, δεν το επενδύω εκεί που πρέπει να το επενδύσω, οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν στους πραγματικούς αποδέκτες, αλλά στις τσέπες ολίγων και ημετέρων, άρα δεν γίνονται έργα υποδομής, δεν ανοίγουν θέσεις εργασίας, η ανεργία θα εκτεναχθεί, όπως και τα βλέπουμε λοιπόν σήμερα. Πιστεύετε εσείς και οι τηλεθεατές που μας ακούνε ότι δεν υπήρχαν οικονομικοί αναλυτές, δεν υπήρχαν ειδικοί. Ναι, ειδικοί. Που το δεν ήξεραν οι τραπεζικοί ειδικοί σύμβουλοι με τον υπέργο δανεισμό που θα οδηγούνταν αυτή η χώρα. Ξέρετε κάτι, για μένα έλεγα πάντοτε από την αρχή της κρίσης, θα το λέω και θα το φωνάζω πάντοτε, υπάρχει ηθικό ζήτημα, κύριε Φιλεύτε. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα των ανθρώπων που τεχνιέντος έφτασαν τη χώρα αλυσοδεμένη εδώ. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος θέλει το αποδέχεται, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι φτάσαμε τυχαία εδώ. Και αν θέλετε, προσωπικά και εγώ, αλλά και πρέπει εσείς... Πρέπει να δοθούν, λέτε, και εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε, ποιοι φταίνε, τι έγινε και η χώρα βολοδέρνει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την... θα τη χαρακτήριζα ντροπή την οποία βιώνει, γιατί είναι μια ντροπή αυτό το κύριε οποίο φυλακτέα, βιώνουμε. Κύριε Φιλακτέα, από όσο γνωρίζω, έχετε παιδιά. Ωραία. Ένα. Ένα, να σας ζήσει, λοιπόν. Εσείς πρόσφατα γίνετε πατέρας για τρίτη φορά και να το χαίρεσαι κιόλας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη χαρά μετά από τόσα χρόνια που οι κόρες μου είναι μεγάλες οι δύο, να ξαναβιώσω τα ίδια συναισθήματα. Απλά θέλω να σας αναφέρω το εξής. Έχουμε, πιστεύετε, εμείς οι ενήλικες αυτή τη στιγμή το θάρρος, έχουμε την συνείδηση ή το θράσος και τον φόβο για να κοιτάξουμε τα νέα παιδιά στα μάτια? Δεν υπάρχει κανένα ηθικό ζήτημα στο πώς πραγματικά αφαιρέσαμε το δικαίωμα της ζωής από αυτά τα παιδιά, της ηλικίας σήμερα 25 με 35 περίπου. Μια γενιά ολόκληρη, η οποία πραγματικά σε εισαγωγικά έχει καεί εργασιακά και κοινωνικά. Μπορεί σήμερα ένας νέος των 400 ευρώ, 490 βασικό μισθό, να μπορεί να ονειρεύεται ή να προγραμματίζει ή να θέλει να κάνει οικογένεια? Προσωπικά θα σας έλεγα ότι αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι ένα αποτέλεσμα μιας ευρύτερης, θα λέγαμε, συνευθύνης και δική σας και δική μου, αρχής γενομένης βέβαια από τους πολιτικούς, γιατί αυτοί έκαναν αυτά που έκαναν πάρα πολύ μεθοδευμένα και εσείς και εγώ το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά πώς μπαίνανε σε κάποιες θέσεις κάποια άτομα, πώς φεύγαν τα χρήματα, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Η δική σας και η δική μου συνευθύνη είναι ακριβώς αυτό, το ότι γνωρίζαμε αλλά δεν μιλούσαμε. Η ένοχη σιωπή. Έτσι, η ένοχη σιωπή ακριβώς. Βλέπαμε πού εξελίσσεται η κατάσταση και πού θα φτάσει η κοινωνία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπήκαμε στη διαδικασία πριν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα να αντιδράσουμε. Και από όσο γνωρίζετε κι εσείς από την δημοσιογραφική σας εμπειρία, υπάρχει μια απορία γενικευμένη σήμερα στην κοινωνία στο αν θα γίνει κάποια κοινωνική αντίδραση και έκρηξη. Βλέπετε όμως ότι μετά την πάροδο των 8 ετών δεν έχει ανοίξει μύτη. Συμβιβάστηκε ο κόσμος ίσως σε αυτήν την πραγματικότητα. Φυσικά, κάθε φορά που υπάρχει τέτοια κατάσταση ξεκινάνε δειλάκια κάποια προγράμματα κοινωνικών παρεμβάσεων και κοινωνικής υποστήριξης, τα οποία εξελίσσονται, κύριε Μωυσιάη. Δηλαδή ξεκίνησαν σαν κοινωνικά παντοπολία και πλέον δημιουργούνται πολλά και διάφορα, από κοινωνικά φροντιστήρια, από κοινωνικά φαρμακεία, μέχρι και κοινωνικά κουρία ακούμε. Για δώστε μας το στίγμα και εδώ τώρα υπάρχει τέλος σε όλα αυτά τα προγράμματα, δηλαδή κάποια στιγμή θα πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος ή θα δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες? Τα προγράμματα ακολουθούν τις ανάγκες της κοινωνίας, κύριε Φυλαχτέ. Απλά για να φτάσουμε να πούμε αλήθειες, όπως σας είπα πριν, οφείλουμε να δεχθούμε όλοι μας τη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία της κρίσης. Και αν θέλετε και από την πλευρά την επιστημονική, τη δική μου, θα σας έλεγα λοιπόν ως ψυχολόγος ότι εάν βρεθεί ο τρόπος, η μέθοδος
η φόρμουλα απενεχοποίησης αυτού του λαού, τότε πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε σε αλλαγή. Όσο αυτός ο λαός, η Ελλάδα μας, λειτουργεί με το αίσθημα της ενοχής απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό και απέναντι στους εταίρους, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Αυτή η χώρα, η οποία προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρατήσει ένα επίπεδο σε όλα τα στοιχεία της δημοκρατίας, σε όλα τα στοιχεία της πολιτικής, ασχέτως αν, όπως σας έχω πει, οδηγούμαστε πολλές φορές σε λάθος πολιτικές από αυτούς που μας κυβερνούν, αυτό όμως δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του ίδιου του λαού. Και δεν συμφωνώ σε αυτό που λέμε ότι μας αξίζουν οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουμε. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια γενικευμένη αποπλάνηση των ανθρώπων και υπάρχει ανάγκη κάποια στιγμή για καθαρό πολιτικό λόγο. Έναν καθαρό πολιτικό λόγο, ο οποίος χωρίς ημίμετρα, λέτε, χωρίς ύξεις αφήξεις, ο οποίος θα είναι σκληρός, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αληθινός και θα μπορέσει να επαναπροσδιορίσει την κοινωνία και θα μπορέσει να προσδώσει πίστη στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα να πάμε παρακάτω. Αλλιώς, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αλλιώς θα βιώνουμε μια εθνική, επιτρέψτε να πω, μελαγχολία. Και δεν αξίζει για αυτό το τόπο που ζούμε. Είναι γεγονότα αυτά, είναι γεγονότα αυτά τα οποία λέτε. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η κοινωνική παρέμβαση με το κοινωνικό παντοπολείο, όπως το ξέρω. Ήταν η πρώτη δράση, κύριε Μωυσιάδη. Η πρώτη δράση από την προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν το κοινωνικό παντοπολείο, όπου ξεκίνησε κοντά στα 500 άτομα. Ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Δράμας και των στελεχών της κοινωνικής υπηρεσίας με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, όπου επειδή η Δράμα ήταν κάτω από 60.000 και δεν μπορούσε να μπει στον εθνικό σχεδιασμό των κοινωνικών παντοπολίων, αποφάσισε λοιπόν ο Δήμος να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το κοινωνικό παντοπολείο τότε. Και κατά την άποψή μου πολύ καλώς έπραξε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή παραλάβαμε το κοινωνικό παντοπολείο και στόχος μας ήταν να το ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε κάποιες συνθήκες και πιστεύω ότι στο βαθμό που μας δόθηκαν οι δυνατότητες τα καταφέραμε. Να φανταστείτε, σήμερα το κοινωνικό παντοπολείο έχει φτάσει περίπου στους 900 εξυπηρετούμενους, σχεδόν τους διπλάσιους δηλαδή, με τριπλάσιες προσφορές προϊόντων από εταιρείες, από συλλόγους και φορείς, έπειτα από επαφές τις οποίες έχουμε κάνει και έχουμε ζητήσει υποστήριξη και βοήθεια. Είναι σημαντικό να σας πω ότι με ημίμετρα, γιατί εγώ όλα αυτά τα θεωρώ ημίμετρα πραγματικά, δεν μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία να διαχειριστούμε την ελέλαπα της κρίσης. Η κρίση, αγαπητέ κύριε Φυλακτέ, θυμίζει ένα καρκίνωμα όπου θεραπεύεις τη μία του αιστεία και μέχρι να το καταλάβεις... Μια λερνία ύδρα, λέτε. Ακριβώς, έχει κάνει μετάσταση κάπου αλλού. Κάθε χρόνο λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση των συμμετοχών στα κοινωνικά προγράμματα. Κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερους δημότες μας να έχουν ανάγκη των παροχών για τα οποία αναφερθήκατε. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε σε επαγρύπνηση, έχουμε κάθε υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούμε τον τελευταίο αποδέκτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Άρα δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για εφησυχασμό, δεν υπάρχει ούτε καν στη σκέψη μας ότι μπορούμε να αφήσουμε τους συνδημότες μας να αισθάνονται μόνοι σε όλη αυτή την κρίση την οποία βιώνουμε. Τώρα γίνονται κάποιες αιτήσεις, κύριε Μωυσιάδη, μέσα στον Οκτώβριο για τους δικαιούχους. Αρχές του Οκτώβρη, από το 7 του Οκτώβρη μέχρι και τις 26, αν θυμάμαι καλά, ξεκινούν οι εγγραφές στο κοινωνικό παντοπολείο. Δεν αλλάξαμε τα κριτήρια, κύριε Φυλακτέ. Παραμένουν εδώ και 3 χρόνια ίδια. Προσπαθήσαμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι απέναντι στους συνδημότες μας με προτεραιότητες των αναγκών τους, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερες και καλύτερες καλύψεις. Απλά πέρσι είχαμε την τύχη για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, που ξεκίνησε. Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων του ΤΕΒΑ δόθηκε και στους συμμετέχοντες του κοινωνικού παντοπολείου. Φέτος όμως άλλαξαν τα πράγματα. Δικαιούχοι του ΤΕΒΑ είναι όσοι είναι και δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος. Ένα ποσοστό δηλαδή των ανθρώπων και αρκετά μεγάλο πλέον δεν θα είναι στο ΤΕΒΑ. Θα μου τρέψετε να πω για το ΤΕΒΑ
ότι θεωρείται το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι, θα μου πείτε, μέσα σε μια τέτοια κρίση, είναι αναγκασμένη η Ευρώπη, αφού δημιουργεί την κρίση, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, να δίνει και λίγο να ρύζι, μας δίνει και κάποιες λύσεις για να μπορεί και να μας έχει και λίγα πραγματικά τρόφιμα σε αυτούς οι οποίοι είναι τα θύματα. Ναι, ξέρετε ότι είναι μια πολύ καλή μέθοδος να κρατάς τους ανθρώπους σε μια μορφή εξάρτησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια εξάρτηση, λοιπόν, και η εξάρτηση, καταλαβαίνετε, δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες. Και όσο πιο πολύ το βιώνεις, τόσο πιο πολύ το θέλεις. Δηλαδή, μας έφτασα, μας εξαθλίωσαν, μας δημιούργησαν όλη αυτή την, θα λέγαμε, δυστυχία την οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος σε όλα τα επίπεδα, και μετά έρχονται ως σωτήρες, οι ίδιοι που τη δημιούργησαν, να μας πετάξουν τα ψίχουλά τους, την κυριολεξία, για να μπούμε στην διαδικασία να τους ευχαριστήσουμε κιόλας, ενώ θα μπορούσαν να κρατήσουν τουλάχιστον σε ένα επίπεδο την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, που πιστέψτε μου ότι λέω πάντοτε ότι όλα μπορεί να τα κερδίσει ο άνθρωπος μετά από οτιδήποτε το έχει συμβεί, αρκεί να μην έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Σήμερα όμως έχουν οδηγήσει πολλούς Έλληνες, πολλούς δραμηνούς που έρχονται στο γραφείο μου και ακούω καθημερινά δύσκολες οικογενειακές ιστορίες, κύριε Φυλαχτέ, ανθρώπων οι οποίοι ήταν αξιοπρεπείς απέναντι κυρίως στον εαυτό τους και δευτερευόντως τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, να μην μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν να είναι αξιοπρεπείς, και καταλαβαίνετε πόσο έντονα χτυπάει το φιλότιμο του Έλληνα αυτό. Ένας παππούς που δεν μπορεί να δώσει ένα χαρατζηλίκι στον εγγονό του, ένας γονιός που δεν μπορεί να στηρίξει τα παιδιά του, αντιλαμβάνεστε. Και πόσο τώρα άλλαξε η δομή αυτής της κοινωνίας. Πρέπει να πούμε, κύριε Μωυσιάδη, ότι το ΤΕΒΑ, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, όπου έγινε πολύ καλή δουλειά και αναγνωρίστηκε αυτό και εδώ στο Δήμο της Δράμας. Εδώ είναι, θα λέγαμε, επιβεβλημένη η ανάγκη να πούμε τα συγχαρητήρια στην κυρία Στεριοπούλου και στην ομάδα της. Στα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου που εργάστηκαν για να φτάσουν τη Δράμα, να είναι πρώτη στη διαχείριση πανελλαδικά του ΤΕΒΑ, να στηρίζει τους υπόλοιπους Δήμους, να δώσει μια άλλη, θα λέγαμε, έννοια της παρεχόμενης, των παρεχόμενων υπηρεσιών με ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι σε εμάς δεν λιποθύμησε ποτέ κανένας, δεν έγιναν καυγάδες, δεν ήρθε η αστυνομία, δεν προσβάλαμε ποτέ κανέναν. Έγινε οργανωμένα. Κρατήσαμε την εχεμήθεια και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα επίπεδα που οφείλαμε να κρατήσουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι για την διεκπεραίωση αυτού του μεγάλου προγράμματος, που θα είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος, ότι καλύψαμε κοντά στις 6.000 οικογένειες, 6.000 ωφελούμενους, 2.885 οικογένειες. Μοιραστήκαν πάνω από 700 τόνοι προϊόντων σε 17 περίπου διανομές, γίνανε ημερίδες από τα συνοδευτικά μέτρα κτλ. Όλα αυτά με απόλυτο προγραμματισμό και συντονισμό από τα στελέχη τα οποία ασχολήθηκαν. Και τώρα δηλαδή βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει το απροαπαιτούμενο ίσως των μνημονίων, βάζουν κάποια, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, κάποια εμπόδια στο να ενταχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυστηροποιούν λίγο το πλαίσιο και άλλο. Ξέρετε κάτι, θα έλεγα ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο, όπως σας είπα και πριν, να κρατήσουν μια κοινωνία εξαρτημένη από τα προγράμματα αυτά και παράλληλα να δημιουργούνται και νέοι υποψήφοι για εισαγωγή σε αυτά τα προγράμματα. Πιστεύω ότι θα μπορούσε το ΤΕΒΑ αλλά και το κοινωνικό εισόδημα να λειτουργούσαν με δημοκρατικούς μεν, αυστηρούς μεν, αλλά δημοκρατικούς όρους. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, κύριε Φυλακτέ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που λένε ότι τι θα πρέπει να ζω στον δρόμο. Δηλαδή, αν εσείς, παραδείγματος χάρη, ζείτε με τη μητέρα σας, είσαστε ελεύθερος, ζείτε με τη μητέρα σας και η μητέρα σας έχει μια σύνταξη, παραδείγματος χάρη, προσμετράτε η σύνταξη της μητέρας σας και η αξία του σπιτιού που μένετε και εσείς δεν δικαιούστε το κοινωνικό εισόδημα. Πρέπει να είσαι κυριολεκτικά στον δρόμο, να κοιμάσαι στο παγκάκι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας τέλειος μηχανισμός στήριξης-υποστήριξης, ο οποίος όμως οδηγεί σε μια κοινωνική οικονομική εξάρτηση, παύλα εξαθλίωση, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει καιρό. Τι έγινε τελικά με εκείνη την ιστορία που είχε ξεκινήσει, κύριε Μωυσιάδη, με ευκαιρία με το κοινωνικό φαρμακείο? Είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή. Λειτουργεί μια άλλη δομή, θα λειτουργήσει, είναι δύσκολο? Υπάρχει συνεργασία, όπως το ξέρω, και με τους φαρμακοποιούς, αλλά έγινε κάτι σε αυτόν τον τομέα?
Ξέρετε, ξέρετε κάτι, κύριε Φυλαχτέ. Όταν ανέλαβα την θέση της, τον Δημάρχου της Κοινωνικής Πολιτικής, πλησίασα τους υπευθύνους του κοινωνικού φαρμακείου. Αυτό που είδα εξ αρχής ήταν ότι είχαν μια καλή οργανωμένη, είχαν κάνει μια πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια και στην συζήτηση που κάναμε όσον αφορά το να γίνει σε συνεργασία με το Δήμο, υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις απόψεων και σεβόμενος το δικαίωμά τους στο να παραμείνουν όπως ξεκίνησαν, δεν συνέχισα στο να φθούμε σε αντιπαραθέσεις και ρήξεις, γιατί αυτά περισσεύουν σε μια περίοδο κρίσης, κύριε Φυλαχτέ. Είναι μακριά από μένα. Οποιαδήποτε κίνηση έχει κοινωνικό χαρακτήρα και μπορεί να συνδράμει, και θα σας πω κιόλας και για τους τοίχους αγάπης. Θα τους έχετε δει, φαντάζομαι, που είχε γεμίσει όλη Δράμα ένα διάστημα που πήγαιναν και κρέμουσαν ρούχα, τρόφιμα κτλ. Ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων φροντιστηριούχων και ενός συλλόγου. Εγώ τους είχα προτείνει ότι όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν μέσα από το ΤΕΒΑΚ, από το κοινωνικό παντοπολείο. Οι ίδιοι όμως επέμεναν. Λέω, πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να το κάνετε. Οτιδήποτε γίνεται, λέτε, είναι κέρδος. Οτιδήποτε γίνεται, είναι κέρδος. Δεν έχουμε περιθώρια αντιπαραθέσεων εν μέσω κρίσης. Σέβομαι κάθε προσπάθεια και δεν θα μπω στη διαδικασία να βγω απέναντι, να προσπαθήσω να κάνω κάτι όμοιο, ουσιαστικά για να αποδομήσω αυτό το οποίο υπάρχει. Όχι, υπάρχει απόλυτος σεβασμός στη διάθεση κάθε ανθρώπου, κάθε πολίτη, κάθε συλλόγου, κάθε συνδέσμου να προσφέρει. Και ξέρετε κάτι, η κοινωνική προσφορά, κύριε Φυλαχτέ, ανοίγει τις πύλες της ψυχής του κάθε ανθρώπου και είναι αναγκαίο. Αν κάπου μπορούμε να ελπίζουμε όσον αφορά την μεταστροφή του κλίματος του οποίου βιώνουμε, κύριε Φυλαχτέ, είναι να επενδύσουμε στον ίδιο τον άνθρωπο. Εάν καταφέρουμε να τον βοηθήσουμε, όπως σας είπα, να απενεχοποιηθεί, αλλά και ταυτόχρονα να ελπίσει ανοίγοντας την ψυχή και συναισθάνοντας αυτό που συμβαίνει και το διπλανό του και συμμετέχοντας σε αυτό, εκεί μπορούμε να ελπίζουμε. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα με τον κύριο Μωυσιάδη και επανερχόμαστε. Επιστροφή αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ από το Δημοτικό Κήπο με τον κύριο Μωυσιάδη, εκπομπή παρεμβάσεις, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου της Δράμας. Έχουμε επίσης κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικά κουρία ακούσαμε, ακόμη και συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, κύριε Μωυσιάδη, για να κλείσουμε αυτό το τομέα και να δούμε και τα των δημοτικών εκλογών. Κύριε Φυλαχτέ, όπως σας εξήγησα και πριν, η κοινωνική υπηρεσία προσπαθεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των συντημωτών μας. Δεν εφησυχαζόμαστε στο ότι εξυπηρετούμε μέσω του κοινωνικού αντοπολίου και του ΤΕΒΑ τις οικογένειες ή βοηθώντας με έκτακτα χρήματα να βοηθήσουμε συντημότες μας να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Για μας είναι επιτακτική ανάγκη να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο των δικών μας δυνατοτήτων και υπηρεσιών για να καταφέρουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Κομωτών, έγινε μια πρώτη επαφή και είναι θετική να βοηθήσουμε και στο κομμάτι αυτό τους συνδημότες μας να δημιουργήσουμε κάποια κοινωνικά κουρία. Από την άλλη, ήρθαμε σε επαφή με συλλόγους και πολιτιστικούς, αλλά και συλλόγους που παρέχουν στα παιδιά χορό, μπαλέτο, γυμναστική, ταϊκβοντό κτλ. Από πέρσι συγκεκριμένα. Απλά πέρσι δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε το έργο, γιατί ήταν η περίοδος όπου η κοινωνική υπηρεσία υλοποιούσε το ΤΕΒΑ και δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος εκεί. Φέτος λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα
να δώσουμε στους συνδημότες μας και κυρίως στους μικρούς συνδημότες μας, τα παιδιά μας, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε δράσεις όπως αυτές που προανέφερα, έτσι ώστε να ανακουφίσουμε ακόμη περισσότερο τις οικογένειες όπου δυσκολεύονται να διαχειριστούν την καθημερινότητα. Μάλιστα. Κύριε Μωυσιάδη, κάνατε και έναν απολογισμό, θα έλεγα, 3 χρόνια στην Δημοτική Αρχή, σίγουρα μια εμπειρία, πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος, ασχολείστε χρόνια με τα κοινά, αλλά πρώτη φορά είστε Δημοτικός Σύμβουλος, σίγουρα μια θετική εμπειρία για σας όλη αυτή η περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική από μέσα, κύριε Φυλαχτέ, διαφέρει πάρα πολύ. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας, έχουν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Η θεωρία είναι πάρα πολύ καλή. Όταν μπαίνεις όμως στην πράξη και βιώνεις από μέσα τι σημαίνει πολιτική στην πράξη και ιδιαιτέρως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία και ξαναγνωρίζεις τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ αυτό ένιωσα τουλάχιστον στην πολιτική και στη θέση στην οποία μου εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Χριστόδουλος Μαμψάκος. Μια θέση που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει τεράστια ευθύνη. Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Ήταν ένα στοίχημα, κυρίως μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που είχα ως, και έχω ως επιστήμονας, να καταφέρω να υλοποιήσω τα περισσότερα από αυτά τα οποία είχαμε στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά μέσα από την πολιτική είδαμε, μάθαμε, γνωρίσαμε και αν θέλετε οριμάσαμε και ακόμη περισσότερο μέσα από όλη αυτή τη διαχείριση. Και ο τελικός αποδέκτης και κριτής μιας τέτοιας προσπάθειας μετά από την ολοκλήρωση της πενταετίας θα είναι πάλι οι εκλεκτοί συνδημότες μας. Οι ίδιοι θα δουν, θα αξιολογήσουν, θα ζυγίσουν και κυρίως υπεύθυνα θα αποφασίσουν αν ήμασταν η Δημοτική Αρχή η οποία είπε τα λιγότερα ψέματα σε εισαγωγικά, γιατί η πολιτική και το ψέμα δυστυχώς συνοδεύονται, αλλά υπάρχουν τα πολλά ψέματα και τα βαριά ψέματα και υπάρχουν και τα λιγότερα ψέματα, τα πιο αθώα ας το πούμε, που είσαι αναγκασμένος να τα πεις για να βοηθήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Και όπως λέει και το ρητό, είναι προτιμότερο να πεις ένα ψέμα και να μην ξεκινήσει ένας πόλεμος παρά να πεις την αλήθεια και να ξεκινήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε η Δημοτική Αρχή η οποία βάλαμε τις βάσεις στο να επαναδομηθεί η σχέση του Δημότη με το Δήμο, του πολίτη δηλαδή, με την κυβέρνηση αυτού του τόπου. Δείξαμε αρχής εξ αρχής τις προθέσεις μας, την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας σε αυτό που παραλάβαμε. Από ό,τι βλέπετε έχουμε έναν Δήμαρχο ο οποίος κρατά πολύ χαμηλούς τους αντιπολιτευτικούς του λόγους. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να συνενώνει και όχι να έχει απέναντί του τους σε εισαγωγικά πολιτικούς του αντιπάλους, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τη συλλογικότητα και μέσα από κοινή δράση μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω λοιπόν ότι οι Δραμηνοί έχουν την ικανότητα αλλά και την κρίση να αξιολογήσουν στη δυσκολότερη περίοδο που διανύουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, που όπως γνωρίζετε κύριε Φυλαχτέ, έχουμε τεράστιες μειώσεις όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ότι θετικό πρόσημο λέτε κύριε Μωυσιάδη, θετικό είναι το πρόσημο μέχρι στιγμής στα 3 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή ναι. Τώρα δεν μπορείτε να πείτε ότι μόλις παραλάβαμε, είναι μια μεγάλη περίοδος. Είναι θετικό το πρόσημο. Κύριε Φυλαχτέ, βάσει των δεδομένων που αναλάβαμε, δεν θα προσπαθήσω να ωραιοποιήσω την κατάσταση των 3 χρόνων, γιατί απλά εμείς είμαστε η Δημοτική Αρχή και πρέπει πάντοτε, αν θέλετε κατά την ταπεινή απόψή μου, να παρουσιάζουμε τα πράγματα θετικά. Θέλω να είμαι ευθύς και ειλικρινής απέναντι στους δημότες μου, απαντώντας σας λοιπόν ότι ναι, το πρόσημο είναι θετικό, με μία διαφορά όμως. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ένα πρόσημο θα μπορούσε να ήταν ακόμη θετικότερο αν υπήρχαν και τα μέσα, κύριε Φυλαχτέ. Γιατί χωρίς τα μέσα και χωρίς τις δυνατότητες των προηγούμενων ετών, αντιλαμβάνεστε ότι η στόχευση ήταν η ίδια, η διάθεση στο να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν λεφτά, λέτε. Ακριβώς. Απλά, δεν ήταν το λεφτά. Ίδιο. Εδώ αλλά χωρίς τα μέσα, δυστυχώς, δεν μπορούμε να φτάσουμε
στα υψηλότερα επίπεδα που πραγματικά και εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε. Ουσιαστικά γίνεται με το 1 πέμπτο των χρημάτων που έπαιρνε η αυτοδιοίκηση πριν 10 χρόνια, 15, γίνεται με το 1 πέμπτο προσπαθούν να γίνουν τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Από τα 5 ευρώ δηλαδή που έπαιρνε η αυτοδιοίκηση, τώρα παίρνει το 1. Όμως σας λένε οι αντιπολιτεύσεις, τα γνωρίζατε, γιατί όλοι όσοι πολιτεύτηκαν στις τελευταίες εκλογές ξέρανε ότι η χώρα έχει μπει στα μνημόνια, ότι η χώρα έχει περικοπές στην αυτοδιοίκηση. Αυτές τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, κύριε Μωυσιάδη, τώρα απλή αναλογική, αλλαγή εκλογικού συστήματος κλπ. Πώς την κρίνετε? Κύριε Φυλακτέ, θεωρώ ότι οτιδήποτε καινούριο εισάγεται στην πολιτική και γενικότερα στην κοινωνία, οφείλουμε να το δούμε στην πράξη και να το αξιολογήσουμε μετά. Θα σας έλεγα ότι δείχνει να έχει μια μεγαλύτερη και ευρύτερη δημοκρατικότητα η απλή αναλογική. Αλλά αυτό θα ήθελα να το δούμε στην πράξη, το πώς θα λειτουργήσει η όλη αλλαγή των εκλογών. Πιστεύω ότι όπως όλες οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων θα έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Απλά δεν βιαζόμαστε και δεν προτρέχουμε να αξιολογήσουμε κάτι που στην πράξη ακόμη δεν το έχουμε δει. Ικανοποιημένος από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου? Γίνονται συζητήσεις για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν το Δήμο? Μπορώ να σας πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχει σταθεί στο ύψος και στο επίπεδο που όφιλε να σταθεί απέναντι στις ανάγκες των δραμηνών πολιτών. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, όπως και εσείς γνωρίζετε, δυναμικών συγκρούσεων και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει μέσα από τις δυναμικές συγκρούσεις και τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις, ακόμη και με αρνητικό πρόσημο, κύριε Φυλακτέ, έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε αποτελέσματα. Πραγματικά πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ως τώρα λοιπόν τα 3 χρόνια αυτά λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο, έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις. Τώρα βέβαια από εδώ και έπειτα που μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο για τις επόμενες εκλογές, κύριε Φυλακτέ, ίσως να περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις και μεγαλύτερες κορώνες. Θα φανεί. Δεν σας ρωτώ φυσικά τι θα κάνετε, αν θα είστε και πάλι υποψήφιος. Λογικά θα είστε, κύριε Μωυσιάδη. Λογικά. Λογικά θα είστε. Λογικά. Για πέστε μου τώρα, ακούγεται η υποψηφιότητα Χαρακίδης, ας πούμε. Να επανέλθει ο πρώην δήμαρχος και να είναι υποψήφιος με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Πώς κρίνεται αυτή την υποψηφιότητα, αν τελικά είναι ο Χαρακίδης ο υποψήφιος δήμαρχος της μεγάλης παράταξης της αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτέ. Δύσκολη ερώτηση θα μου πει. Βάζετε μια δύσκολη ερώτηση αυτή τη στιγμή. Αν την αποφύγω, θα θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να απαντήσω και είμαι από τους ανθρώπους που ουδέποτε έχω αποφύγει ερώτηση. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Ο κύριος Χαρακίδης, για να είμαστε αντικειμενικοί και ακριβοδίκοι, έκανε μια μεγάλη πολιτική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της θητείας του να βάλει το δικό του πολιτικό στίγμα σε αυτόν τον τόπο. Πιστεύω ότι ως έναν βαθμό είχε την δυνατότητα, έφερε αποτελέσματα, από εκεί και έπειτα ίσως το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών να μην δικαίωσε όλη αυτή την προσπάθεια. Απλά θα σας πω ότι ο κάθε ένας όμως έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει και να ελπίζει ότι είναι σε θέση να βελτιώσει και να βελτιωθεί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όχι μόνο του κ. Χαρακίδη και οποιοδήποτε άλλο πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει το θάρρος, ταυτόχρονα και την διάθεση να εκτεθεί και ας κρίνει ο δραμηνός πολίτης εάν πραγματικά είναι σε θέση να δώσει την σκυτάλη ή όχι σε αυτούς. Η συνεργασία σας με τον Χριστόδουλο Μαμψάκο, είπατε καλά λόγια για τον Δήμαρχο, συνεργάζεστε, έχετε επικοινωνία, έχετε κώδικα επικοινωνίας? Κύριε Φυλακτέ, ο κύριος Μαμψάκος είναι ένας δήμαρχος υπόδειγμα. Σε κάποια, θα λέγαμε, σε κάποιες από τις επαφές μας, τις συζητήσεις μας και τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν μέσα στο Δήμο, είναι ένας δήμαρχος υπόδειγμα. Και δεν το λέω γιατί
είναι ο δήμαρχός μου, πρωτίστως είναι ένας άνθρωπος, ένας φίλος, ο οποίος πριν στη συζήτησή μας στο διάλειμμα μιλούσαμε για κάποιον πρώην πολιτικό που είχατε πει συγκεκριμένα ότι ήξερε να ακούει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι και ο δήμαρχός μας είναι από αυτούς τους ανθρώπους που όχι απλά ξέρει να ακούει, θα σας έλεγα την ταπεινή μου άποψη, ακούει υπερβολικά. Έχει περάσει το άλλο άκρο, που ίσως δεν θα έπρεπε να ήταν και τόσο, θα λέγαμε, καλός και τόσο ανοιχτός στο να ακούσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από κάποια στιγμή και μετά... Υπάρχουν και ανθρώπινα όρια, ακριβώς, οι ψυχολόγοι τα ξέρουν. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα όρια. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να ακούει, ξέρει να σέβεται, να εκτιμά τις απόψεις, ασχέτως αν η τελική άποψη θα είναι δική του, αλλά δεν βρήκαμε ποτέ την πόρτα του κλειστή. Δεν είδαμε ποτέ έναν υπερφύαλο εγωιστή δήμαρχο, ο οποίος τα ξέρει όλα, ο οποίος δεν ακούει, ο οποίος δεν συνεργάζεται και κυρίως, κύριε Φυλακτή, ο οποίος δεν ξέρει να ζητήσει συγγνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέω, γιατί εσείς έχετε εμπειρία και με προηγούμενους δημάρχους. Ο Χριστόδουλος Μαψάκος είναι ένας δήμαρχος ο οποίος μας έπεισε με την πολιτική του παρουσία, αλλά και με την ανθρώπινη του συμπεριφορά, ότι αποτελεί έναν πραγματικά πολύ δυναμικό συνδυασμό. Από εκεί και έπειτα, για να μην πιστεύουν οι δραμηνοί ότι... δεν μόνο... κάνω αγιογραφία θα ναι, ακριβώς, τώρα, ναι. Θα λέγαμε ότι έχει και αυτός τις δικές του τις αδυναμίες, έχει κάνει και ο δήμαρχός μας τα δικά του λάθη, άσχετα από την εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση την οποία είχε, αλλά ουδέποτε υπήρξε τουλάχιστον στα 3 χρόνια αυτά ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα αναγνώριζε το λάθος του ή δεν θα ζητούσε συγγνώμη. Για μας είναι ένας πολιτικός δάσκαλος που μας δείχνει με σεμνότητα και ταπεινότητα εδώ και 3 χρόνια ότι έχει μια πολυσυλλεκτική προσωπικότητα, χαμηλών τόνων. Εδώ το είπατε και εσείς πριν ότι και με τις αντιπολιτεύσεις δεν έχουν σηκωθεί ποτέ στα ύψη οι φωνές κτλ. Πάντοτε υπάρχει τρόπος της σωστής διαχείρισης και του αποτελέσματος. Παράπονα υπάρχουν πολλά και θα ακούτε πολλά. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Όσα καλά και να κάνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την αγαπημένη και όμορφη Δράμα, με τα τόσα προβλήματα όμως, πάντα θα χρωστάς. Πάντα θα σου λένε ότι έπρεπε να κάνεις παραπάνω. Και όπως δεν υπάρχει κορεσμός, κύριε Φυλαχτέ, στην παροχή όλων αυτών των πραγμάτων και σε μια πόλη που έχει τεράστιες ανάγκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπούμε στη διαδικασία να αποδομήσουμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, γιατί δεν πέτυχε το μέγιστο, αλλά πέτυχε το αρκετό. Κύριε Μωυσιάδη, φυσικά η αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι, όμως υπάρχει και η κεντρική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις θα έλεγα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, ποια ρότα πρέπει να αλλάξει κλείνοντας για να μπορέσουμε να πούμε ότι η χώρα μπορεί να δει ξέφωτο. Θα μου έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ναι. Πάντως με ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξη των απόρων και με κοινωνικές παρεμβάσεις δεν γίνεται μόνο. Απαιτείται και κάτι παραπάνω. Θα μου τρέψετε μόνο για μισό λεπτό να πω ότι για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για την τοπική αυτοδιοίκηση ότι ο Χριστόδουλος Μαψάκος είχε την ικανότητα να κρατήσει κοντά του στελέχη και να συνεχίσει να κρατά τα στελέχη αυτά στην πρώτη γραμμή, να ζητά από τον καθένα το μέγιστο των δυνατοτήτων του στον τομέα ευθύνης που του έχει δώσει. Και αυτό είναι ταλέντο, κύριε Φυλακτέ. Δεν είναι εύκολο το να μπορείς να κρατάς μια ομάδα συμπαγή. Να μπορεί, είστε συμπαγής δηλαδή. Να μπορεί να δουλεύει πραγματικά. Γελάτε γιατί φαντάζομαι ότι ακούτε έξω πολλά σχόλια. Ακούγονται πολλά, ναι, ναι αλλά εντάξει. Ξέρετε κάτι. Έχω πει πολλές φορές και αυτό μπορείτε να το κάνετε και ως ρεπορτάζ. Ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που θεωρείτε ότι έξω σχολιάζει αρνητικά τη συμπαγή ομάδα, το έργο αλλά και την προσωπικότητα του Χριστόδουλου? Εγώ θα σας έλεγα προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά σε μια πολύ μικρή. Αν φωνάξουμε εδώ, θα ακουστούμε στην πλατεία. Δεν σημαίνει όμως ότι και αυτοί που είναι στην πλατεία θα ήταν το ίδιο. Λέτε, κάνουν καλά τη δουλειά τους πολλές φορές. Αυτό θα το δείτε και στην πορεία των υπόλοιπων 2 ετών, ότι η δουλειά που γίνεται είναι δουλειά που γίνεται σε δομημένη βάση και δεν φοβόμαστε πραγματικά τους επικριτές που είναι απέναντι και αυτούς οι οποίοι θα έρθουν, γιατί θα έρθουν και καινούργοι. Και κλείνω με το κομμάτι αυτό. Έχουμε άξια στελέχη, άξιους συνεργάτες, ο καθένας στο πόσο του, νυχθημερών αγωνίζεται,
βάζοντας το χέρι και ο ίδιος βαθιά στην τσέπη, και δεν θα αναφέρω ονόματα για να μην αδικήσω κανέναν, αλλά πιστέψτε με ότι αυτόν τον τόπο πραγματικά τον αγαπάμε, τον πονάμε και θα αγωνιστούμε για όσο χρονικό διάστημα είμαστε ακόμη σε αυτή την κυβέρνηση αυτού του τόπου, να δίνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Και τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για την κεντρική πολιτική σκηνή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε να ελπίζει σε ένα θαύμα για να μπορέσει να αλλάξει η κατάστασή της. Επειδή όμως θα θέλαμε να είμαστε πιο ρεαλιστές, πιο κοντά στην πραγματικότητα, τα θαύματα δεν γίνονται, αλλά μπορούμε να τα προκαλέσουμε. Μια κοινωνία λοιπόν για να μπορέσει να αλλάξει το πολιτικό, αλλά και το κοινωνικό, οικονομικό σκηνικό το οποίο βιώνει, κυρίως θέλει συνοχή, κύριε Φιλαθέ. Πιστεύω λοιπόν ότι η κοινωνική συνοχή είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έρθει, γιατί αυτή θα είναι σε θέση πραγματικά να συλλειτουργήσει για να δημιουργήσει προϋποθέσεις αλλαγής κλίματος. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η κοινωνική συνοχή είναι στα χαμηλότερα της επίπεδα. Έχουν στραφεί όλες οι κοινωνικές ομάδες η μία απέναντι στην άλλη. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι και ένας τρόπος εκμετάλλευσης... Να ομονοήσουμε, λέτε, ναι, καταρχάς, ακριβώς. Και μετά όλα μπορούν να γίνουν. Ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Δράμας, ο κύριος Αριστίδης Μωυσιάδης, εκπομπή Παρεμβάσεις.